Κάρμεν Ρουγκέρι, ένα όνομα σαν ποίημα που πρόσφατα έμαθα ότι το Κάρμεν σημαίνει ποίημα. Ποίημα. Κάρμεν Κάρμινες, είναι λατινικό, τα κάρμινα είναι ποιηματάκια. Και το κληροδοτήσατε το όνομα, ναι. Το δώσατε στην εγγονή σας. Ναι, υπάρχει και η εγγονούλα μου, η λέγεται Κάρμεν. Το ήθελα πάρα πολύ, αλλά δεν θα το επέβαλα ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν μου κάνανε πλάκα στο σπίτι ή αν το λέγανε έτσι. Αρχίζανε και μου λέγανε, δεν ξέρω πώς να βγάλουμε το παιδί. Να το βγάλουμε έτσι, να το βγάλουμε αλλιώς. Εγώ τίποτα. Έρχομαι στο σπίτι και λέω στον άντρα μου, θα σκάσω αν δεν το βγάλουμε. Κάρμεν. Όχι τίποτα άλλο, γιατί είναι πολύ ωραίο όνομα. Ναι, ναι, ναι. Και τελικά μια μέρα μου το ανακοινώσανε ότι θα το βγάλουμε Κάρμεν. Κοίταξε, εγώ σαν άνθρωπος είμαι ένας πολύ δημιουργικός άνθρωπος. Οφείλω και λίγο στον πατερούλη μου, πολύ στον πατέρα μου. Γιατί έβλεπε πού έχουν έφεση τα παιδιά τους και τους το καλλιεργούσαν. Κατάλαβες. Όταν ζητούσα να πάω σε ένα πάρτι, μου έλεγε τι ζωγραφική έκανες. Και έλεγα από μέσα μου, τι αυστηρός που είναι, τι κακός. Αναγκαζόμουν λοιπόν και το έκανε για να πάω στο πάρτι. Απεδείχθη όμως κάποια στιγμή, όταν παντρεύτηκα και τα οικονομικά μας ήταν χάλια. Λέω, δεν βγάζω τη ζωγραφική από το τσεπάκι μου. Και την έβγαλα και άρχισα να ζωγραφίζω μπουμπουνιέρες, νηφικά και λαμπάδες. Και εκεί που έβρανα 3.500 από το Εθνικό Θέατρο, άρχισα να βγάζω 50. Και έτσι έφτιαξα το σπίτι μου. Είπαμε κάτι χωρίς να γράφει η κάμερα, αλλά θέλω να το επαναλάβω. Μου είπατε, εγώ θεωρώ ότι η φίρμα της στην οικογένεια είναι ο άντρας μου. Ο Ανδρέας είναι εκείνος που στο Ριγκολέτο τραγουδούσε το Ριγκολέτο. Στον Μάκβεθ, τον Μάκβεθ. Σε όλα τα. Κατάλαβες. Στο Φίγκαρο, το Φίγκαρο. Δηλαδή ήταν ένας σούπερ πρωταγωνιστής και ήταν συγκλονιστικός. Ο κόσμος πήγαινε στο ταμείο και έλεγε: έχει κουλουμπί. Γι' αυτό λέω ότι κανονικά, αν ήταν σε μια ξένη χώρα, αυτός θα ήταν η φίρμα. Πώς γνωριστήκατε, Στα 14 μου πήγα σε ένα σίνεμα και είδα τον Ένας Δελικανής. Εκεί ντουμπλαριζόταν ο πρωταγωνιστής με έναν που τραγουδούσε. Τρελάθηκα με αυτή τη φωνή, πήγα στο σπίτι μου και έλεγα, είμαι ερωτευμένη με μια φωνή. Αυτό το έλεγα σε όλη μου τη ζωή μέχρι τα 22 μου χρόνια που μπήκα στη λυρική σκηνή, γιατί και εγώ σπούδαζα τραγούδι. Και εκεί γνωρίζω κάποιον που με φλερτάρει και 2-3 μέρες μετά το φλερτ μου πρότεινε να πάμε στο Λυκαβιτό να πιούμε καφέ και εκεί που συζητούσαμε του λέω, εγώ έχω λατρέψει μια φωνή. Δεν ξέρω, λέω, έχεις δει το Ένας Δελικανής και μου λέει, εγώ ήμουνα. Ήξερα ότι ήταν αυτός ο άνδρας της ζωής μου. Τελείωσε, βέβαια. Να πάμε λίγο στα θεατρικά. Η άθλη του Ηρακλή στο Christmas Theater. Ο μεγαλύτερος σκοπός της είναι να καταλάβουν τα παιδιά τη μαγεία της ελληνικής μυθολογίας. Η Χριστίνα μου έχει κάνει τα σκηνικά και τα κοστούμια. Το άλλο μας παραμύθι, παραμύθι που το διάλεξαν και το ψήφισαν τα ίδια τα παιδιά, τον μικρό πρίγκιπα, έχουμε τη χαρά να συνεργαζόμαστε για πρώτη φορά με τον Στέφανο Κορκολή, ο οποίος έχει γράψει πρωτότυπη μουσική και τραγούδια. Θεωρείτε ότι τα παιδιά των ηθοποιών, τα παιδιά των καλλιτεχνών εδώ στην Ελλάδα αδικούνται? Ναι, γιατί είναι ξεχωριστές προσωπικότητες. Είναι πολύ άσχημο και αισθάνεται και άσχημα και η μάνα, ο πατέρας, όταν το παιδί του του παίρνουν μια συνέντευξη και αρχίζουν και ρωτάνε, πέστε μας για τη μαμά σας. Μία τηλεοπτική σας δουλειά που έχει μείνει έτσι πολύ στη συνείδηση του κόσμου, επειδή έχουν γίνει και πάρα πολλές επαναλήψεις, είναι το 10 λεπτά κήρυγμα. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο πια. Ναι. Και όλα τα παιδιά. Και ευτυχώς αναγνωρίζομαι ακόμα. Ναι, ναι. Είχατε συνεργαστεί και με τον Σάκη. Με τον Μπουλά. Σάκη τον Μπουλά. Αγάπη μου, ήταν υπέροχος άνθρωπος. Εξαιρετικός άνθρωπος και όλο τον μάλλον αποκάπνιζε. Και όταν κάποια στιγμή σταματήσαμε πια το κήρυγμα, μου μήνυσε ότι πες στην Κάρμεν ότι το έκοψα. Αλλά ήταν για λίγο. Σας σόκαρε. Πολύ. Τον αγαπούσα πάρα πολύ τον Σάκη. Πόσο σας ευχαριστώ για σήμερα. Μου γεμίσατε την ψυχή μου χρώματα και μουσικές. Να είσαι καλά, γλυκιά μου. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Και εσύ έχεις μια αύρα.